Τρεις μέρες, 220 δραστηριότητες σε 90 φορείς. Εντυπωσιακή θα είναι και η φετινή τέταρτη γιορτή πολυγλωσίας που θα αρχίσει την Παρασκευή σε 7 χώρους του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή. Θεατρικά και μουσικά δρόμενα, εκπαιδευτικά project, ερευνητικά προγράμματα, πολυγλωσσικά εργαστήρια, βιωματικές δραστηριότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα, παρουσιάσεις γλωσσών, ιστορικές καταγραφές των γλωσσικών διαδρομών της Θεσσαλονίκης, οργάνωση συνεντεύξεων με εκπροσώπους των γλωσσικών και πολιτιστικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης και πολλές άλλες εκδηλώσεις θα δώσουν την πολυπολιτισμική διάσταση της πόλης. Βασικός στόχος της γιορτής και του θεσμού ουσιαστικά είναι να γνωρίσουν οι συμπολίτες μας όλες τις αλλόγλωσσες ομάδες και κοινότητες της πόλης, να αντιληφθούν το ποιες γλώσσες μιλούνται σε αυτή την πόλη, το πώς αλληλοπιδρούν τόσο και γλωσσικά αλλά όσο και ουσιαστικά με αυτούς τους ανθρώπους και να εξελίξουμε αυτή τη σχέση. Στη διοργάνωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων πολιτιστικοί και μορφωτικοί φορείς της πόλης, Ινστιτούτα και Εσωματεία, ομιλητές, σχολεία και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ενδιαφέρον για τη διοργάνωση έχουν εκφράσει πόλεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πρωτοτυπία και η καινοτομία της γιορτής έχει αναγνωριστεί και στην Ευρώπη αλλά και σε μακρινότερα μέρη του κόσμου. Ήδη μας προσκαλούν για να την παρουσιάσουμε. Και τούτο γιατί είναι μια γιορτή που δεν βασίζει τα χαρακτηριστικά της απλώς στο να έχουμε μια δράση δίπλα στην άλλη και να τις παρουσιάσουμε σαν ήθη-έθιμα και έναν τρόπο πιο, να το πω έτσι, folklore, αλλά είναι μια γιορτή που προετοιμάζεται και έχουμε και σκοπό να την καθιερώσουμε αυτό το άνοιγμα από την αρχή της χρονιάς με παρεμβάσεις μέσα ή έξω από τα σχολεία, με μια μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση, με τα περίφημα καφέ πολυγλωσσίας τα οποία ανοίγονται σαν χώροι, σαν ενδιάμεση χώροι διαβούλευσης και συνεκπαίδευσης πολιτών, εκπαιδευτικών και παιδιών μέσα στην πόλη, σε ζωντανούς χώρους της πόλης, αλλά και με την καινοτομία για την οποία μίλησε λίγο πριν ο κ. Στελίδης, αφύπνιση στις γλώσσες και τους πολιτισμούς, μια καινοτομία την οποία τη δουλεύουμε στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Η Κεντρική Στρογγυλή Τράπεζα για φέτος θα έχει ως θέμα τον πρόσφυγα μέσα από την οπτική του προσώπου και θα γίνει με τη συμμετοχή όλων των φορέων που συμμετείχαν τους τελευταίους μήνες στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Θα γίνει το Σάββατο στη 1 μετά το μεσημέρι και θα μεταδοθεί ζωντανά από την TV100. Σε αυτή την πόλη κανείς δεν περισσεύει, δήλωσε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Έλλη Χρυσίδου. Είναι σημαντικό λοιπόν στο κομμάτι με αφορμή την γλώσσα, με αφορμή αυτό το ιδιαίτερο και σημαντικότερο μέσο επικοινωνίας να μπορούμε να δημιουργούμε τέτοιες δράσεις και μάλιστα με το συμβολισμό του Δημαρχείου για να μπορέσουμε, εάν θέλουμε, να έχουμε μία πορεία θετική για την πόλη, για να μπορέσουμε να ελπίζουμε στο ότι σε αυτή την πόλη δεν περισσεύει κανείς, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει, να λειτουργεί και να εκφράζεται. Τις εκδηλώσεις στηρίζει η Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης, Θεάματος και Επικοινωνίας. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι δωρεάν.